Θα πάμε κυρίες και κύριοι στις πολιτικές εξελίξεις. Στα Γρεβενά θα βρεθεί το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα το δούμε το θέμα αυτό. Φιλοξενούμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Γρεβενών, τον κύριο Λεωνίδα Τεντόγλου. Κύριε Τεντόγλου, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά, κύριε πρόεδρε. Να έρθουμε λίγο στην επίσκεψη Γεωργιάδη τώρα. Θα βρίσκεται στα Γρεβενά το Σάββατο. Τι περιλαμβάνει η επίσκεψη και αν θα έχει και κάποια συνάντηση εκεί με φορείς ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Άδωνης Γεωργιάδης, θα έρθει στα Γρεβενά στις 1 Δεκεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Θα συνεδρίσει μαζί με την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Θα γίνει μια ομιλία στην Μυχήνα Γρεβενών, σε ένα χωριό της Γρεβενά, ένα χιλιόμετρο στο κέντρο Δημινά. Και όπου θα υπάρχει και φαγητό και μετά θα έρθει τους διάφορους φορείς στο Γρεβενό. Μάλιστα. Έχετε κάνει συγκεκριμένο πρόγραμμα για να δει ο κύριος Γεωργιάδης, δηλαδή θα έχει συναντήσεις και με φορείς της περιοχής. Τι έχετε προγραμματίσει ακριβώς, κύριε Πρόεδρε? Οι φορείς θα βρεθούν εκεί στη συνεχεία, στο τραπέζι θα βρεθούν οι φορείς. Δεν θα κάνει επισκέψεις εξωτερικά. Μάλιστα. Θα του καταθέσετε κάποιες προτάσεις του αντιπρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας? Θα αναφερθείτε όσον αφορά και στην ετοιμότητα της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές? Τι θα κάνετε ακριβώς? Εννοείται ότι θα καταθέσουμε κάποιες προτάσεις για τον νομό μας, αν και είναι γνωστές, γιατί ήδη ο γραμματέας μας, ο κ. Λευτέρης Αργυρνάκης, όπως ξέρετε και εσείς, έχει οργώσει όλη την Ελλάδα, έχει κοινωνία με όλες τις νομαρχιακές. Είναι απόλυτα ενήμερος, όπως και ο πρόεδρος μας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, και γνωρίζει πολύ καλά όλα τα προβλήματα του κάθε νομού, όπως γνωρίζει ότι η Μυτιλήνη είναι στη Λέσβο και ότι η Μακεδονία είναι ελληνική και δεν υπάρχει θέμα ούτε εθνότητας ούτε γλώσσας. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή σας είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, είχατε συναντήσεις και με τον κύριο Αβγενάκη και με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι έτοιμη για την εκλογική αναμέτρηση, κύριε Πρόεδρε? Γιατί μυρίζει εκλογές. Έχουμε άρωμα εκλογών την επόμενη περίοδο και βλέπουμε ότι ακόμα και ο κύριος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει και τα πρώτα ονόματα που θα μπουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει σηκώσει πάρα πολύ ψηλά το πύχη οργανωτικά και πιστεύω πως και αύριο, αν προκυρηθούν εκλογές, είμαστε ετοιμότατοι. Εσείς είστε σε ετοιμότητα στα Γρεβενά? Πιστεύω ότι είμαστε στο μεγαλύτερο ποσοστό που υπήρχε ποτέ. Μάλιστα. Τώρα, επειδή σας φιλοξενώ στο δελτίο και επειδή πλην από τις εκλογές που λέμε ότι μπορεί να είναι οι εθνικές ή το Μάρτιο ή το Μάιο, ακούγεται αυτό το σενάριο. Το Μάιο έχουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έχουμε την ανακοίνωση του Γιώργου Κασαπίδη, του νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ως υποψήφιου περιφερειάρχη στην περιφέρεια με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Τι εικόνα έχουμε τώρα όσον αφορά τους Δήμους Γρεβενών και Δασκάτης από την πλευρά της ΝΟΔΕ? Εκεί θα δώσει στήριξη η Νέα Δημοκρατία σε κάποιους υποψηφίους? Έχετε αποφασίσει κάτι? Έχετε πραγματοποιήσει κάποιες συσκέψεις? Τι εικόνα έχουμε για αυτούς τους Δήμους, κύριε Τεντόγλου? Ο κύριος Κασαπίδης είναι ένα πρόσωπο το οποίο ξέρει πολύ καλά τα προβλήματα όλης της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς ήταν και βουλευτή τα τελευταία χρόνια. Ξέρει προσωπικά κόσμο και πιστεύω πως αυτό θα πρέπει να το διαχειριστεί μόνος του. Δεν πρέπει να ασχοληθούν τα κόμματα γύρω από τον κύριο Κασαπίδη. Μάλιστα. Γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να επιλέξει και να βάλει αυτό το θέλευτο. Όσον αφορά τους Δήμους Γρεβενών και Δεσκάτης, εκεί τι εικόνα έχουμε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας? Θα δώσετε κάποια στήριξη σε κάποιο πολιτικό πρόσωπο? Έχετε αποφασίσει, κάνατε κάποιες συσκέψεις? Τι εικόνα υπάρχει για την περιοχή? Ακόμη είναι πολύ νωρίς για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Δεν είναι ξεκάθαρο και τολό. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Ναι, έχουν έρθει υποψήφοι να ζητήσουν τη στήριξη της ΝΟΔΕ Γρεβενών, να έρθουν να καταθέσουν αιτήσεις ή να κάνουν συναντήσεις μαζί σας, όπως γίνεται παράδειγμα στην Κοζάνη ή σε άλλες περιοχές? Όχι. Στα Γρεβενά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή δεν έχει έρθει κανένας να σας ζητήσει στήριξη? Όχι. Μάλιστα. Στήριξη και είναι το λότο το οποίο δεν ξέρουμε
ακόμη ψήφα μάλιστα. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για το δημοκρατικό. Ναι. Ούτε για τη Δεσκάτη υπάρχει κάποια εικόνα. Για τη Δεσκάτη νομίζω ότι είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο μοναδικός υποψήφιος είναι ο κ. Καραστέτης. Εκεί, αλλά νομίζω ότι είναι νωρίς να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Μάλιστα.